Τι γίνεται, Χριστιάνα μου! Γεια σας! Βλέπω μαλλιά εδώ, ρούχα, άλλο ρούχα, πράγμα, ναι, στυλ. Δεν έχεις ξαναέρθει ποτέ έτσι? Εντάξει, έχω έρθει. Έτσι? Με αυτά τα κομμάτια όχι. Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ με αυτό το στυλ. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω, πώς σου φάνηκε που ενώ δεν ήσουν εδώ, παρέμεινες εδώ? Το εκτίμησα πολύ, γιατί θέλω να είμαι σε αυτό το παιχνίδι, σίγουρα. Έχει κρατήσει πολύ και προσπαθώ να δίνω όλο μου τον εαυτό για να βρίσκομαι εδώ. Άντε, για να δούμε. Οπότε ναι. Για να δούμε πού πηγαίνεις. Σήμερα πάω σινεμά με τον φίλο μου. Mm-hmm. Θα κάτσουμε στις πίσω θέσεις, ναι, να μην μας δει και ο κόσμος. Γιατί θέλουμε να δούμε μία ταινία δράσης. Ναι. Αλλά θέλουμε να είμαστε λίγο πιο κρυμμένοι. Δεν γίνεται. Τι να γίνει τώρα, πρέπει. Δεν γίνεται πια αυτό, το καταλαβαίνεις. Ναι. Πώς θα μπείτε τελευταία στιγμή? Έτσι, άξι, θα μπούμε λίγο εκεί στην αρχή της ταινίας. Α, να ξεκινήσει ταινία. Μήπως δεν βρεις θέση και πρέπει να πας μπροστά μπροστά? Έχουμε το ζήτημα. Έχουμε κλείσει τις θέσεις. Α, εντάξει τότε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ψάρια θα πιάσει όλο αυτό. Πάμε, κοριτσιά. Αδύνατο να ξεκολλήσει βελόνα από το 2-3-2-3-2-3. Ναι, ειδικά σε μένα. Όχι, ειδικά σε όλες. Και γενικά, θα μπορούσα να πω. Σήμερα έχετε μπει έτσι πολύ 2-3-2-3. Βεβαίως, εσύ έχεις και κάπως τα τριάρια. Ναι, ναι. Θα το πούμε και αυτό. Θα ξεκινήσουμε από ένα διάριο, ωστόσο. Καλός άνθρωπος. Με την Νικόλ. Χριστιάνα μου, με γεια το μαλλί. Σε ευχαριστώ. Θέλει λίγο φυλάρισμα. Okay. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό το look, τι γίνεται τώρα? Μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει με το παπούτσι για να του δώσεις κάποια ένταση και να το αλλάξεις, να το κάνεις διαφορετικό. Γιατί σίγουρα λευκό θα ήταν ένα διάφορο σνικεράκι. Μου αρέσει το τζάκετ, αλλά ίσως ήθελε να το βάλεις κάπως μέσα από το παντελόνι για να φαίνεται κάπως να κάνεις αφουφούλα. Τι εννοείς? Σαν να έμπαινε μέσα και να ήταν έτσι, πιο μπάγκι. Έτσι να το έβαζε από μέσα? Νομίζω πως ναι. Okay. Το παντελόνι αυτό δεν με τρελαίνει. Γιατί? Με τα λάστιχα. Ναι. Δεν είναι τόσο στην αισθητική μου, αλλά θεωρώ ότι εντάξει. Λάστιχα, δεν είναι λάστιχα. Είναι δουλεμένο έτσι. Το λάστιχα από πάνω και κάτω. Α, αυτά εννοείς. Ναι, 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 αυτά εννοώ. Ναι. Η αλυσίδα στη μέση δεν θα την ήθελα, θα ήθελα να έχει φύγει. Το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ωραίο πρόσωπο, φρέσκο μακιγιάζ. Τσάντα, okay. Γενικά και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Έχει πάρα πολύ πληροφορία και δεν μπορώ να το κρίνω τώρα απόλυτα. Νομίζω ότι χρειάζομαι και άλλο χρόνο για να καταλάβω αν μου αρέσει αυτό το look ή δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά αυτό το χρόνο έχεις τώρα. Ναι. Αυτόν είχαμε πάντα βασικά. Σαν πρώτη, ξέρεις, εντύπωση μου βγαίνει ένα okay, όχι και τόσο ωραίο. Και γι' αυτό και το δύο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είπες ειδικά σε σένα προηγουμένως? Δεν ξέρω. Έχω να δω κάποια υψηλή βαθμολογία από όλες τις κοπέλες πάρα πολύ καιρό. Ωραία. Αυτό πιστεύεις ότι έχει καμία σχέση και με το γεγονός ότι μόνο δύο κορίτσια ψήφισαν για την παραμονή σου όταν τους δόθηκε η ευκαιρία? Όχι. Αυτό είναι στο χέρι της κάθε μίας να ψηφίσει όποια θέλει και όποια θεωρεί. Καλά, αυτό αναμφισβήτητα. Σίγουρα πολλές φορές μπορεί να μην είναι αντικειμενική η ψηφοφορία των κοριτσιών, κάποια να το δει στρατηγικά, κάποια άλλη αντικειμενικά. Δεν μπορώ να ξέρω τη κρίση τους. Ναι. Okay. 2,5. Ωραία. Δεν το λες και άσχημα τώρα εδώ που τα λέμε. Ναι. Μέσος όρος μια χαρά, πηγαίνει στους κριτές. Ορίστε, Ηλιάνα. Να την η Χριστιάνα. Γεια σου, Χριστιάνα. Γεια σας. Με παράπονα ξεκίνησες τον ημιτελικό. Εντάξει. Έπρεπε την εβδομάδα. Εγώ κάποια στιγμή. Τα δάκρυα σου. Έτσι νιώθω. Κάποιες φορές. Τις περισσότερες. Τις περισσότερες. Ναι, με βάση την πορεία μου. Ωραία. Με βάση την πορεία σου, μπορεί και να είναι τις λιγότερες, βέβαια. Εντάξει, ναι. Εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος. Ναι. Ωραία. Χριστιάνο μου. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Αρχικά δεν καταλαβαίνω γιατί να πας να κρυφτείς στο σινεμά επί τούτου, αφού είναι πίσω σκοτάδι μέσα στην αίθουσα. Ναι. Δεν θα φαίνεις ούτως ή άλλως. Έχεις και μαύρο μαλλί, έβαλες και σκούρα χρώματα. Θα κρυφτείς. Είσαι δύο μέτρα, βέβαια, θα μου πεις. Κοίτα τώρα να δεις τι έχει γίνει. Εμένα αυτά τα κομμάτια δεν μου αρέσουν ξεχωριστά. Τα θεωρώ πολύ δύσκολα στιλιστικά για να έρθουν και να γίνουν κάτι πολύ κομψό.
Αυτή η εικόνα που βλέπω όμως σήμερα είναι από τις εικόνες που περίμενα να δω σε σένα από την αρχή του σόου και να τις εξελίσσεις μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, ότι φοράς αθλητικά, ότι φοράς ένα άλλο είδος φόρμας, πηγαίνει πάρα πολύ στο σώμα σου, ταιριάζει στην ηλικία σου αυτό το στυλ, είσαι κούκλα με το μακιγιάζ που είναι τόσο απλό. Μου αρέσουν και τα μαλλιά σου που τα έκανες μακριά. Mm-hmm. Κάπως αυτό το look σε σένα συγκεκριμένα δείχνει πολύ εντυπωσιακό. Αυτά που φοράς μεταξύ τους όλα δεν ταιριάζουν για κανένα λόγο. Αυτό το μακιγιάζ το ωραίο, το νεανικό, αυτά τα μακριά μαλλιά, αυτή η φόρμα που έχει λίγο μια αφέλεια, μια λυσίδα κτλ. Αυτό είναι ένα look που σε σένα δείχνει σωστό. Mm-hmm. Και εγώ μπορώ να τρελαθώ. Που το αντιλαμβάνομαι στιλιστικά πάρα πολύ λάθος. Ναι. Αλλά το βλέπω πάνω σου πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι αυτό, θεωρώ. Για σένα καλό είναι, για τα μάτια μου δεν είναι καλό. Α. Δεν ξέρω, εγώ να μην φάω και κανένα καδρώνι στο κεφάλι από αριστερά ή δεξιά. Αλλά εμένα μου αρέσει. Όχι, βάλει και πέντε. Θέλω να μην σκεφτεί καθόλου ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μα δεν ξέρω αν μα αρέσει. Βλέπε Χριστιανά και βαθμολόγησε. Βέβαια, μα δεν ξέρω αν μα αρέσει. Θα σου βάλω τρία. Όντω σου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα περιμένει με αγωνία η Ηλιάνα να ακούσει τους άλλους, όχι εσύ. Δεν είναι τέλειο εγώ, αυτό. Πάντα. Στάσου να την βασανίσω πάρα πολύ τώρα. Άμα έχει έρθει ώρα να φύγω, πείτε μου να σε έλω. Έλα, έλα, να το κάνουμε αργά και βασανιστικά. Ας ξεκινήσει πρώτο ο Δημήτρης. Κοίταξε, είναι θέμα οπτικής. Ναι. Και από μια μεριά της μπιφτέκας το βλέπεις. Όπα, έλα, είναι και η μπιφτέκα. Εγώ δεν έχω μπιφτέκα όμως. Σωστά, εσύ δεν έχεις καθόλου, εννοείται. Είναι έτσι το βλέπεις. Είναι από μια μεριά της μπιφτέκας που υπήρχαν πια κάποια κατηγορώ πάλι. Κοιτάξει, Ελένη. Γιατί ξαφνικά λέω μια βαθμολογία που τα κορίτσια, το team Όλγα, Χριστιανά, Εμιλία, Ελένη έχει γίνει ένα και αυτό. Οπότε το κορίτσι δεν ξέρω ποια στέλνει μηνύματα. Μάλλον κάτι ήξερε παραπάνω από εμάς. Γελάει και η Όλγα. Δεν ξέρω τι γίνει στο ημιτελικό. Έχουν γίνει κάποιες συμμαχίες, στρατηγικής σημασίας βέβαια. Που είναι βέβαια θεμητό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Ναι, ούτε εγώ. Ναι. Βγάλε την ρίδα που είναι πιο καινούργια και κοίτα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν το αισθάνομαι αυτό καν. Δεν το συμμερίζομαι καν αυτό. Δεν αισθάνομαι εγώ έτσι, δηλαδή δεν καθόλου όμως. Σε λένε μου και άλλες φορές δεν συμμεριζόσουν και δεν αισθανόσουν έτσι, αλλά το θυμάμαι ότι έτσι ήταν τελικά αποδείχθηκε. Δεν είναι έτσι. Σε ποιο επίπεδο το λέτε? Σε επίπεδο βοήθειας προς φίλους και φίλες που τα πάμε καλά ή οτιδήποτε. Είναι συμπαθούμε. Είναι άλλο να συμπαθώ έναν άνθρωπο και να είναι η παρέα μου και άλλο να κάνω συμμαχία για να τον βαθμολογώ. Πολλές φορές έχουμε δει βαθμολογίες. Συγγνώμη, εάν βάλεις τρία και βάλω τρία, πιστεύω ότι θα γίνει εδώ χαμός. Θα βάλουμε και εμείς τρία. Εγώ λέω να βάλετε. Έλα, παιδιά. Εγώ θα είμαι αντικειμενικός. Γιατί είναι η δουλειά μου να είμαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να... Γιατί και η Λιάννα έβαλε τρία που είναι χωρίς αντικειμενικά. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύει. Και μπορεί να το πιστεύω και εγώ. Να προχωρήσουμε λοιπόν από την κανονική μεριά του ψησίματος και να πω. Θες να πας σινεμά, παιδάκι. Ναι. Και λες θέλω να περάσω απαρατήρητη. Και έχεις βάλει την άρτα με τα Γιάννα. Και είσαι σαν τη σκομπάλα. Γιατί? Γιατί έπρεπε να βάλω δηλαδή στα μαύρα να ντυθώ. Ας περάσουμε στην εμφάνιση. Έκανες ένα σπρέι στα παπούτσια για να τα κάνεις κάπως διαφορετικά από τα κλασικά. Εμένα μου αρέσει που έχεις αυτό το δημιουργικό στοιχείο και προσπαθείς. Θα ήθελα να το κάνεις λίγο πιο έντονο και από την πίσω μεριά και όχι μόνο και μπροστά. Από την πίσω, ναι. Ναι, γιατί έτσι είναι σαν να οδηγάς μηχανή και απλά βρώμησαν. Ναι. Το παντελόνι που φοράς, φόρμα τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Είναι καταλαβίστικο και σαν ρούχο, γιατί έχει κάποιες ρίγες με γυαλάδα, ένα σημείφορο φερμουάρ στο κέντρο. Που τραβάει την προσοχή, ένα βαβακερό λάστιχο πάνω και ένα βαβακερό λάστιχο κάτω. Ναι. Που το βαβακερό λάστιχο το πάνω και το κάτω, με τις γυαλιστερές ρίγες στο κέντρο και το φερμουάρ, δεν είναι καμία σχέση. Αν κράταγες αυτό που φοράς στο μέσα, τη διαφάνεια, με το τζάκι, το πλουμιστό, το γυαλιστερό, που πραγματικά δηλαδή κάθεσαι και μου έχουν γυαλάδες στα γυαλιά. Απαρατήρητες γυαλάδες όμως. Θα έπρεπε από κάτω να βάλεις κάτι πιο ξεκούραστο σαν εικόνα. Κάτι πιο casual σαν εικόνα, να το ρίξεις και όχι να συμπληρώσεις αλλού για αυτή τη γυαλάδα και κάτω. Κάτι όλο αυτό να χαλαρώσει την εικόνα, γιατί ξαφνικά έχεις βάλει ό,τι γυαλίζει πάνω σου, αλλά χωρίς συνοχή. Ηλιάνα. Οπότε ο συγκεκριμένος ψήστης... Εμένα μου αρέσει που με κοιτάτε. Εμένα μου αρέσει, τι να κάνω τώρα. Καταλαβαίνω το πάνω κομμάτι που σου αρέσει, το κάτω δεν έχει... Ωραία, έλα για το πάνω, άντε. Το κάτω δεν έχει συνοχή, χαλάει την εμφάνιση. Δύο.
Ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα πει και ο Στέλιος τώρα. Ναι, κοίταξε, Χριστιανά μου, είναι ένα look που το καταλαβαίνω, γιατί έχει όντως μία αφέλεια. Καταλαβαίνω πώς μπορείς να το βάλεις. Μ' αρέσει που έχεις κάνει ένα υποτυπώδε styling, δηλαδή μία λυσίδα στη μέση και σπρέι στα παπούτσια. Είναι όντως δύο ωραίες ιδέες για ένα crop top και παπούτσια που σε έχουν κουράσει να τα αλλάξεις λίγο. Ναι. Μετά να σου πω, δεν το καταλαβαίνω το υπόλοιπο look. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις βάλει μια διαφάνεια με έναν μπες σουτιέν, τα οποία τα μπες σουτιέν που είναι στο χρώμα του δέρματος είναι για να μην φαίνονται. Ναι. Θα πρέπει να μην φαίνεται και φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το jacket, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, έμενα δεν μ' αρέσει καθόλου. Και επίσης, σίγουρα δεν μπορείς να περάσει απαρατήρητη. Δηλαδή, η Χριστιανά Κατσιέρη και να θέλει να περάσει απαρατήρητη, όπως και να είναι εντυμένη, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτές τις περιπτώσεις. Τι, περνάς απαρατήρητη. Που θα θέλω να περάσω απαρατήρητη. Σου εύχομαι να είσαι τόσο πετυχημένη στη ζωή σου που να θέλεις πολύ συχνά να περνάς απαρατήρητη και να έχεις κάποιες ιδιωτικές στιγμές. Θα δυσκολευτείς γιατί είσαι πολύ εντυπωσιακή από μόνη σου. Ναι. Που αυτό που σου λέω είναι κομπλιμέντο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Τα μαλλιά δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσουν. Δηλαδή μου κάνουν λίγο Ποκαχόντας. Χρειάζεται ένα καλό κούρεμα για να μπορεί να σταθεί αυτό το μαλλί. Και είναι ένα look το οποίο θα το βλέπα σίγουρα την πρώτη εβδομάδα του διαγωνισμού. Δεν μπορώ να το δω τώρα από ένα κορίτσι που κερδίζει και παραμένει ακόμη και όταν λείπει. Ναι. Ένα θα σου βάλω. Ευχαριστώ. 8,5 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις, Χριστιανά, στη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.